Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Αλήθειας, ο Γιάννης ο Τζούμας, προκειμένου να συζητήσουμε τι άλλο. Τα προβλήματα που υπάρχουν στα χωριά, τα καταγράφουν οι κοινοτάρχες από τις 9 τοπικές κοινότητες της Ιωνίας στην παρούσα φάση. Ακούσαμε και το σχολιασμό του κυρίου Βεργίτση, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος της περιοχής. Εγώ θα έλεγα ότι συμφωνεί μαζί τους. Λέω ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είσαι τυφλός για να μην δεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, άλλοι νομοί τα κατάφεραν ίσως καλύτερα, ίσως όχι, δεν ξέρω. Γεγονός πάντως είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο υδροκέφαλο δήμο και δεν είναι θέμα ικανοτήτων δημοτικής αρχής. Είναι και τέτοιο θέμα, προς Θεού δεν μηδενίζω τίποτα, αλλά είναι ένα ζήτημα τεράστιο, ένας δήμος ο οποίος δεν μπορεί να γίνει να κάνει σκουμάντο από τα λεπτόποδα μέχρι το λιμάνι των Μεστών και ταυτόχρονα δεν μπορείς να περιμένεις και πότε θα έρθει η όρεξη του κράτους να δώσει κοινοφελή προγράμματα, να πάρεις... Ναι, θα μπορούσε να γίνει μια διαφορετική κατανομή ενδεχομένως προσωπικού. Είναι, υπάρχει μια πρόβλεψη για πρόβλεψη εποχιακού προσωπικού. Δημηνύτες, τριμηνύτες, από τη στιγμή που το ξέρει. Όπως γίνεται πάντως, δεν μπορεί να υπάρξει καθαριότητα. Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι δηλαδή που μένουν στα χωριά δεν βλέπουν Θεού πρόσωπο. Δεν βλέπουν καθαριότητα. Δεν εννοούμε βέβαια να περάσει να πάρει τα σκουπίδια από τον κάδο. Από τον αυτό δρόμο. Το είπαν. Έτσι. Γίνεται. Το πρόβλημά τους είναι η σάρωση. Τι νομίζω λοιπόν. Νομίζω εγώ ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια από την πολιτεία να καταργήσει τις κοινότητες. Τεράστια προσπάθεια. Αυτό βέβαια, εντάξει, ανάγεται και κάπου αλλού, ανάγεται στην προσπάθεια να καταργηθούν των Ελλήνων οι κοινότητες που λέμε και να γίνουμε όλοι ένας γαλαξίας, ένα μπιφτέκι, όπως είχε πει ο Μακαριστός Χριστόδουλος, που είχε δίκιο σε αυτό, και να μας κάνουν ότι να μας πλάσουν όπως θέλουν. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επί του προκειμένου όμως τώρα, δεν υπάρχει καθαριότητα και αυτό το έχουν αναλάβει οι κάτοικοι των χωριών. Όπου υπάρχει δραστηριότητα από πολιτιστικό σύλλογο, από ομάδα δασοπυρόσβεσης, αυτό δεν μπορεί να γίνεται όμως το ΔΙΝΕΚΕΣ και δεν μπορεί να καλύψει και όλες τις ανάγκες, Γιάννης. Ναι. Γιατί μπορεί να το κάνεις όμως την άνοιξη, μπορείς να το κάνεις την περίοδο πριν το Πάσχα και πριν περάσει ο επιτάφιος. Δεν μπορείς όμως το καλοκαίρι, που οι άνθρωποι έχουν και δουλειά στα χωριά, να κρατάνε το φαράσι και τη σκούπα. Αν, για παράδειγμα, ο Δήμος είχε τη δυνατότητα και έχει τη δυνατότητα να επιχορηγήσει τους πολιτιστικούς συλλόγους, να επιχορηγήσει τις ομάδες της ισοπυρόσβεσης, που να κάνουν καθαριότητα απαλλασσομένων των κατοίκων των χωριών από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας, μα έτσι μπορούσε να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Αλλού γιατί αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί δηλαδή θα πρέπει ο κάτοικος των Μεστών να πληρώνει τέλη καθαριότητας από την ώρα που δεν έχει καθαριότητα. Μπορεί όμως αυτό το ποσό να το πάρει ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού ή η ομάδα δασοπυρόσβεσης και να κάνει τη δουλειά. Να το και πάρει... πάλι όμως επαφείται στο φιλότιμο αυτών που θα το αναλάβουν. Υπάρχουν να... άνθρωποι που μπορούν να δουλέψουν. Να το πω και υπάρχει και ανάγκη για εργασία. Άκου. Μπορούσε να επιχορηγούνται οι κοινότητες. Αυτή τη στιγμή οι κοινότητες, τα κοινοτικά συμβούλια είναι χωρίς προϋπολογισμό. Αν λοιπόν το κάθε χωριό είχε ένα προϋπολογισμό 5.000 ευρώ. Θα φρόντιζε ο Δαφνόνος, για παράδειγμα. Και υπήρχε και η ανάλογη διοικητική στελέχωση, για παράδειγμα. Έτσι, γιατί, όπως ξέρεις και εσύ, ειδικά υπάρχει το να κάνεις οικονομικά τη διαχείριση και σε μια μικρή κοινότητα και 200 ευρώ, είναι τέτοια η γραφειοκρατία που φαντάζομαι ότι κανένας δεν θέλει να βάλει και το κεφάλι. Μα γι' αυτό είπα προηγουμένως εγώ, ότι δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς των Δήμων. Μπορούμε λοιπόν με έμεσο τρόπο. Τι κάνουμε στα χωριά. Να σου το πω διαφορετικά. Στα χωριά βρίσκουν κάποιο χορηγό, ο οποίος δίνει ένα χιλιάρικο. Σε κάποια χωριά, δεν μπορούν να το κάνουν. Σε κάποια χωριά. Παίρνει το χιλιάρικο ο άλλος που του δίνει ο χορηγός. Ο χορηγός. Ναι. Το παίρνει λοιπόν και κάνει τη δουλειά του. Το δίνει σε ένα εργολάβο και κάνει το χορό. Ή το παίρνουν οι κάτοικοι και το κάνουν το χωριό και λάμπει. Το κάνουν στα Μεστά, το κάνουν στην Καλλιμασιά, το κάνουν σε άλλα χωριά. Αν λοιπόν ο Δήμος αυτή τη στιγμή επιχορηγούσε τα κοινοτικά συμβούλια που σήμερα έχουν μηδέν προϋπολογισμό, με κάποιο ποσό θα φροντίζανε αυτοί οι άνθρωποι να καθαρίζουν. Είναι μια άποψη. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος, γιατί διαφορετικά, πραγματικά, όσο καιρό και να το συζητάμε, όσες δημοτικές αρχές και να αλλάξουμε, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ
να πάει καθαριότητα στο σπίτι του αλλού στα χωριά. Πάντως το πρόβλημα δεν είναι μόνο στον τομέα της καθαριότητας, έτυξαν και άλλα ζητήματα, ναι, ακούστηκαν έτσι. Γενικώς οι κοινότητες αυτό που λένε είναι ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Η λειτουργία του Δήμου, όπως είπες και εσύ, ως υδροκέφαλου, δημιουργεί δυσκολία στη διαχείριση ζητημάτων της καθημερινότητας, ακόμη και στην πορεία έργων. Υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός. Αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή, το ότι υπάρχει σήμερα κεντρικός σχεδιασμός στην αλλαγή στα φώτα και ξέρει τι γίνεται δεν ο άλλος. Δεν διαφωνήσω. Είναι καλό όμως που υπάρχουν και χωρικοί αντιδήμαρχοι. Οι χωρικοί αντιδήμαρχοι, λοιπόν, γίνονται αποδέκτες των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας. Η χωρική αντιδήμαρχη έρχεται και λέει ο κύριος Βεργίτσης, στην προκειμένη περίπτωση των Νοτιοχώρων, ναι, έχουν ζητήσει προσωπικό. Τους λένε δεν μπορούμε να προσλάβουμε εποχιακό ο αρμόδιος της καθαριότητας. Άρα λοιπόν, και λέει, αν ο χωρικός αντιδήμαρχος είχε εποχιακό. Αν ο αντιδήμαρχος ο χωρικός είχε κονδύλι. Θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ακριβώς, αυτό λέει και εγώ. Ναι, απλά να ακουστεί και η φωνή προς τα πάνω δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ξέρεις τι κάναμε. Δημιουργήσαμε, έχουμε 60 κοινότητες, έχουμε 60 κοινοτικά συμβούλια. Με αρμοδιότητες, έχουν αρμοδιότητες. Συνεδριάζουν, παίρνουν αποφάσεις. Μπορεί να μην έχουν καθόλου χαρακτήρα. Έχουμε δημιουργήσει το σάκο του μπόξ σε κάθε χωριό που είναι ο πρόεδρος της κοινότητας και οι συμμετέχοντες στο τοπικό συμβούλιο δεν που είναι αρμόδιοι όμως, και ταυτόχρονα αναρμόδιοι. Δεν έχουν όμως. Εργαλεία. Δεν έχουν εργαλεία, Γιάννη. Δεν έχουν προϋπολογισμό. Αυτό είναι το βασικότερο εργαλείο. Δεν έχουν εργαλεία. Άρα λοιπόν, αν ο Δήμος μπορέσει και βρει τρόπο. Έχει τρόπο. Θα τελειώσει ο χρόνος του Βελτίου και θα ασχολούμαστε ακόμα με αυτό το θέμα και θα διαφωνούμε συμφωνώντας και θα συμφωνούμε διαφωνώντας. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.